Λοιπόν, προτείνω να παραμείνουμε στο κλίμα της ημέρας. Γεώργιος Μπουκουβάλας είναι ο άγνωστος στρατιώτης που σκοτώθηκε την 28η Οκτωβρίου του 1940, δηλαδή τα πρώτα λεπτά ή το πρώτο λεπτό της μεγάλης μάχης με τους Ιταλούς. Και αμέσως τώρα θα πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Φώτη Μπράγια, είναι επίτιμος πρόεδρος Μορφωτικού Αθλητικού Συλλόγου Νέων Καρίτσας, τον οποίο θέλω να ευχαριστήσω πολύ και να του ζητήσω και συγγνώμη και για την αναμονή, αλλά αξίζει τον κόπο λόγω της ημέρας. Παρακαλώ. Χρόνια πολλά καταρχάς και ευχαριστώ για την πρόσκληση. Σας ευχαριστώ εγώ θερμά, την καλησπέρα μας και χρόνια πολλά από την Κρήτη. Να είστε καλά στην όμορφη Κρήτη. Λοιπόν, αναφέρθηκα στον Γεώργιο Μπουκουβάλα. Πολύ καλά τα είπατε. Ήταν ο πρώτος στρατιώτης ο οποίος έπεσε με το ξεκίνημα του πολέμου. Το πρωί 5 και 30 η ώρα ήταν επίστρατος στρατιώτης. Και μιλάμε για έναν μορφωμένο άνθρωπο, έναν άνθρωπο τελειόφοιτο της νομικής, δικηγόρο, ο οποίος με την επιστράτευση κλήθηκε να υπηρετήσει την πατρίδα στο ακριτικό φυλάκιο του Αιδωνοχωρίου της επαρχίας Κόρινθας, δηλαδή πάνω στα σύνορα, την πρώτη γραμμή. Εκεί το πρωί μόλις ξεκίνησε ο πόλεμος, σηκώθηκε, παιδιά, πάμε, πολεμάμε για την πατρίδα, ελευθεριά, και έφαγε την πρώτη σφαίρα στο κεφάλι και έμενε νεκρός για την πατρίδα του. Δηλαδή ο πρώτος νεκρός. Ο πρώτος νεκρός. Θεωρητικά έτσι λέγεται. Έτσι έχει μείνει στην ιστορία. Ενδεχομένως να είναι στους πρώτους. Έτσι, να ήταν από τους πρώτους, βέβαια. Αλλά όπως λέει και η επιγραφή στο μνημείο του που βλέπετε, δεν ξέρω αν το βλέπετε πίσω μου. Ναι, γιατί βέβαια έχει νυχτώσει εδώ. Είναι ο πρώτος στρατιώτης ο οποίος έπεσε το 28 Οκτωβρίου του 1940. Πώς συνδέεται η περιοχή σας με τον ήρωα Μπουκουβάλα? Κατάγεται και γεννήθηκε στο χωριό Καρίτσα. Η Καρίτσα είναι ένα χωριό, ναι, γύρω στα 500 μέτρα υψόμετρο, ημιωρινό χωριό του Δήμου Ζήτσας πλέον, της πρώην επαρχίας Κουρέντων, και είναι δίπλα από τη Ζήτσα με τα ξακουστά κρασιά που παράγει. Είναι από εδώ, δηλαδή ήταν μόνιμος, γεννήθηκε και ήταν κάτοικος εδώ. Απλά όταν άρχισε τις σπουδές, έφυγε και πήγε στη νομική, όπου και πήρε το πτυχίο του δικηγόρου. Βέβαια, αν δεν κάνω λάθος, έμεινε για 7 χρόνια, θα μένω στο Αιδωνοχώρι. Ναι. Και μετά, ναι, από 7 χρόνια. Καλά, ναι. Ναι. Και μετά μεταφέρθηκε και στήθηκε ο Αντριάντας εδώ πέρα με δαπάνες της ανιψιάς του, η οποία είναι σήμερα, ήταν νηπιαγωγός και σήμερα είναι συνταξιούχα. Μάλιστα. Η οποία είναι πολύ μεγάλη ηλικία τώρα, βέβαια θα μπορούσα να τη φέρω και αυτήν, αλλά λόγω αντικειμενικών δυσκολιών, καταλαβαίνετε, δεν μπορούσε να παρευρεθεί αυτή. Δεν πειράζει. Στο μέλλον, χαρά μας, στο επόμενο διάστημα να πραγματοποιήσουμε και να τις μιλήσουμε και να μας βοηθήσετε πάνω σε αυτό. Εκεί, ό,τι θέλετε. Βέβαια, ο αριθμός των μόνιμων κατοίκων εκεί στην περιοχή. Οι μόνιμοι κάτοικοι στο χωριό μέσα αυτή τη στιγμή είναι γύρω στα 160 άτομα. 160 άτομα. Οι πιο πολλοί ασχολούνται με την κτηνοτροφία και με την αμπυλοκαλλιέργεια. Στην περιοχή ευδοκιμεί η ποικιλία της Δεμπίνης. Είναι μια ποικιλία λευκού κρασού. Βγάζουμε το ξακουστό τσίπουρο, ναι, όπως και εσείς στην Τσικουδιά. Είναι κάτι, βέβαια, παραπλήσιο. Είναι δηλαδή σχεδόν το ίδιο, η ίδια ποικιλία. Απλά είστε μερακλείδες κι εσείς. Εννοείται, είμαστε μερακλείδες. Λοιπόν, όπως είστε κι εσείς. Βέβαια. Λοιπόν, όλοι κριτικοί. Λοιπόν, πώς αντιλαμβάνονται εκεί αυτοί οι λιγοστοί κάτοικοι την σχέση τους με τον ήρωα που έπεσε? Θυμάμαι γενικά όλες τις επετείου. Σήμερα είχαμε μια δέηση που κάνουμε κάθε χρόνο. Μαζεύεται όλο το χωριό, οι αρχές, οι τοπικές κτλ. Και γίνεται μια επιμνημόσυνο δέηση. Και κατάθεση στεφάνων, όπως βλέπετε. Ναι. Υπάρχουν και τα λουλούδια και το στεφάνι. Βέβαια εδώ έχει νυχτώσει τώρα και κάνει και λίγο κρύο. Δεν ξέρω αν τα βλέπετε καλά. Βέβαια, και τα βλέπουμε. Εννοείται. Και τιμάμε αυτή τη μέρα και αυτή την επέτειο. Έχει σχολείο εκεί η περιοχή? Η περιοχή έχει δίπλα σχολείο, λύκειο, στη Ζήτσα, στα 2 χιλιόμετρα. Υπάρχουν αρκετά παιδιά, αυτή τη στιγμή είναι γύρω στα
Στο σχολείο Λύκειο Ζήτσας υπάρχουν γύρω στα 60 παιδιά. Μάλιστα. Τι να ευχηθούμε για τη σημερινή ημέρα, το μήνυμά σας στην Κρήτη και ένας μόνιμος κάτοικος. Η Ήπειρος και η Κρήτη έχουν δώσει αίμα και θα δίνουν αίμα συνέχεια για την ελευθερία της πατρίδος. Αυτό να το έχετε όλοι σας οι Κρητικοί καλά στο μυαλό σας, όπως και εμείς οι Ηπειρώτες. Τι να πω, να σας ευχαριστήσω πολύ, κύριε Μπράγη, για το καλό να τα ξαναπούμε. Χάρηκα που τα είπαμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Στην όμορφη Κρήτη. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.